Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τι να πρωτοπεί κανείς σε 7 λεπτά. Θα κάνω όμως μια προσπάθεια να απαντήσω με αριθμούς. Διότι εκεί είναι που αποκαλύπτονται τα πάντα. Πριν κάνω όμως αυτό, θα πω το εξής. Και είναι σημαντικό. Σήμερα, για όσους δεν το ξέρουν και δυστυχώς δεν είναι εδώ κανείς από το Υπουργείο Υγείας, σήμερα τοποθετήθηκε το πρώτο σύστημα ρομποτικής χειρουργικής Da Vinci, κόστους 2 εκατομμυρίων περίπου ευρώ, σε νοσοκομείο του ΕΣΥ, στο Μεταξά. Ξέρετε από πού χρηματοδοτήθηκε αυτό? Από το υπερπλεώνασμα του 2018. Είναι 2 εκατομμύρια από τα συνολικά 23,5 που με απόφαση του Ευκλήδη του Τσακαλώτου και του Γιώργου του Χουλιαράκη, σε συνεργασία μαζί μας, δώσαμε 7 εκατομμύρια στον Άγιο Σάβα, από 5 εκατομμύρια σε Θεαγένειο, Μεταξά και Γόνκα Αγίων Αναργύρων και 1,5 εκατομμύριο στο Λαϊκό για κάτι άλλες άμεσες ανάγκες μηχανημάτων που είχαν εκεί. Το Μεταξά θα γίνει κέντρο εκπαίδευσης στη ρομποτική χειρουργική στους νέους συναδέλφους και τα δώσαμε από το υπερπλεώνασμα. Αυτό κάναμε εμείς. Είναι ένα από τα πολλά. Σαν χθες, 3.700.000 άνθρωποι πήραν κοινωνικό μέρισμα. Πέρασε μια μέρα και οι 700.000 που είναι να το πάρουν φέτος δεν έχουν πάρει και πολλοί από ό,τι φαίνεται να το πάρουν μετά τις γιορτές. Και περιμένετε να πιάσετε ρυθμούς ανάπτυξης, εσείς οι οικονομολόγοι, περιμένετε να πιάσετε ρυθμούς ανάπτυξης 2,8 και 3 και 13 και δεν ξέρω και εγώ τα 100. Ακούστε κύριε συνάδελφοι και δύο οικονομολόγοι. Τα φτωχά και τα μικρομεσαία λαϊκά στρώματα καταναλώνουν. Αυτά είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης. Αυτά όμως τα κόψατε. Και οι φορολογικές ελαφρύνσεις που λέτε ότι κάνατε, από το 1,2 δις, τα 616 εκατομμύρια αφορούν το 5% της κοινωνίας μας. Αυτοί θα καταναλώσουν να βάλουν μπρος τη μηχανή. Αυτούς τους αυξάνε την κερδοφορία. Τα μικρά και μεσαία στρώματα, τα οποία θα, οι μισθωτοί που θα ανακουφιστούν 15 και 20 ευρώ το μήνα, αυτοί είναι που θα σύρουν το κάρο της ανάπτυξης. Τρίτον, με τον έμφυα λέτε και υπερηφανεύεστε, και να λέμε την αλήθεια όμως τώρα, λέτε και υπερηφανεύεστε ότι αυτό που εμείς νομοθετήσαμε σαν έμφυα, ανακούφιση, το αυξήσατε. Τι αυξάτε ακριβώς, ξέρετε? Πήρατε τα 200 εκατομμύρια από τα 250 που είχε αφήσει σαν μαξιλάρι ασφαλείας φέτος ο Χουλιαράκης και τα δώσατε σε αυτούς που έχουν περιουσία πάνω από 500.000 και 1 εκατομμύριο ευρώ ακίνητη περιουσία. Και του χρόνου προβλέπετε ότι θα αυξηθεί η σπραξιμότητα του έμφυα. Τι θα κάνετε του χρόνου? Θα αυξήσετε τις αντικειμενικές αξίες. Δηλαδή θα ακυρώσετε την ελάφρυνση την οποία νομοθετήσαμε εμείς και με τα υπόλοιπα που βρήκατε, αντί να την κατευθύνατε προς τους φτωχούς και τους μεσαίους, τη δώσατε σε αυτούς που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ περιουσία. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα των αριθμών. Επίσης, δεν μοιράσατε μέρισμα για άλλο ένα λόγο. Και είχε προηγουμένως ο φίλος μου ο Γεωργιάδης και περηφανεύτηκε. Λοιπόν, ότι φέραμε, λέει, από το 19 τη μείωση του 4% στις επιχειρήσεις. Σε αυτές που έχουν την κερδοφορία. Στις λίγες, το 2-3%. Αυτούς ανακουφίσατε. Και έτσι κόψατε 300-350 εκατομμύρια ευρώ από αυτό που θα μπορούσατε να μοιράσετε σαν κοινωνικό μέρισμα φέτος. Του χρόνου που υπολογίζετε ανάπτυξη 2,8%, άμα την πιάσετε θα μου περάσετε ένα κερκέλι από τα αυτή του χρόνου. Λοιπόν, ότι κύριε Σκυλακάκη, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Η 13η σύνταξη, ναι, να την περάσετε. Ναι, έτσι, έτσι, κύριε Βολουδάκη, έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, έλα τώρα, να σου πω κάτι. Κύριε Βολουδάκη, λοιπόν, άκουσε με. Επειδή μίλησε και ο μογάλακτός, ο κύριος Γεωργιάδης προηγουμένως. Λοιπόν, άκουσα να δεις. Εμείς, έχεις, πώς δεν έχεις, με το Σαμαρά πεις και εσύ έχεις. Λοιπόν, εμείς αντισταθήκαμε για το αεροδρόμιο. Εσύ τότε ήσουν απόν. Μη μου το πες ένα κοκοράκι ότι κάτι έκανες. Τίποτα απολύτως δεν έκανες. Εμείς τότε υποταχθήκαμε, γιατί αυτό μου πέταξες τώρα. Εμείς τότε υποταχθήκαμε, αλλά τη χώρα τη βγάλαμε από τα μνημόνια. Και δα κουνιέστε, γιατί είστε η πρώτη κυβέρνηση που βρήκατε
τραπέζι με 37 δις. Και όχι με, να ψάχνουμε για να πληρώσουμε συντάξεις μήνα-μήνα. Έτσι, λοιπόν, έλα. Εντάξει, αναπαϊμένος τώρα. Αναπαϊμένος. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε μερικά πιο συγκεκριμένα νούμερα αριθμών. Το Φιλόδημο μάλλον δεν τον έχετε καταλάβει. Ο Φιλόδημος έχει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει λεφτά από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Και δραχμή να μην δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων έχει. Αυτά που λέει ο κ. Θεοδωρικάκος είναι όλα ψέματα. Τα 134 τα πρώτα ήταν η πρώτη εκταμείευση για να αρχίσουν να υλοποιούνται έργα. Ακόμα και να μην δώσουν άλλα, που υπάρχει συμφωνία να δοθούν, υπάρχουν από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, αλλά κάνετε την επιστροφή στο επιτελικό κράτος της δεξιάς του 50. Δηλαδή, να έρχονται οι δημάρχοι να σας παρακαλούν για τα ίδια ενταγμένα έργα, δώ μου και εμένα μπάρμπα, και από ό,τι φαίνεται, μάλλον ο κύριος Θεοδωρικάκος προσπαθεί, επειδή δεν είναι σώμα από το σώμα της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθεί να φτιάξει δικό του μηχανισμό επιρροής στην τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από αυτό το μοίρασμα σαν πολιτευτής της δεκαετίας του 50 σε έργα σε διάφορους δημάρχους. Γιατί αυτό κάνετε. Πάμε, επειδή μένει λίγος χρόνος, μισό λεπτό, θέλω να πω 2-3 πράγματα για το Υπουργείο. Λοιπόν, πάμε στο Υπουργείο Υγείας τώρα. Και δεν είναι εδώ οι συνάδελφοι. Θέλω να απαντήσουν. Καταρχήν, κάνετε την πρόβλεψη που είχαμε πει εμείς τότε και αυξάνετε το ποσό για τα νοσοκομεία και για τα. Πώς το λένε, και για τον ΕΟΠΗ. Με βάση την αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ, αυτό που είχαμε διαπραγματευτεί τότε. Ακούστε όμως τώρα. Εδώ. Ή δεν καταλαβαίνετε τι γράφετε στον προϋπολογισμό και σας δουλεύουν ψηλό γαζί κάποιοι υπηρεσιακοί του Υπουργείου, θα το αποδείξω αυτό που λέω, ή έχετε κάποια πολύ πονηρά πράγματα στο μυαλό σας. Μπορείτε να μου εξηγήσουν, περιμένω απάντηση από τον Κοντοζαμάνη ή από τους υπεύθυνους του Οικονομικού Επιτελείου. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί, ενώ φέτος παραδέχεστε ότι θα πάει η κατανάλωση των φαρμάκων, η εκτέλεση, στα 760 εκατομμύρια ευρώ του χρόνου, γιατί προβλέπετε 550. Γιατί ενώ ξέρετε ότι φέτος η εκτέλεση στο υγειονομικό υλικό είναι 360, τρία χρόνια τώρα είναι εκεί, 320, 330, 340 εκατομμύρια ευρώ του χρόνου, γιατί προβλέπετε 553. Θέλετε να γυρίσουμε στο καθεστώς των υπερτιμολογήσεων των υλικών που είχαμε πριν το 10. Από 3,50 τόσο κατανάλωσε τα νοσοκομεία φέτος, του χρόνου λέτε 5,63. Γιατί? Δεύτερο, ορθοπαιδικό υλικό. 66 εκατομμύρια βάζετε εκτέλεση, 62-63 θα πάει, και του χρόνου προβλέπετε 128. Γιατί? Για να ξαναγυρίσουμε μια αρθροπλαστική 3.000. Γιατί? Τρίτον, αντιδραστήρια. Τρία χρόνια τώρα είναι στα 131, 134, 140 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα προβλέπετε του χρόνου? 216. Γιατί? Γιατί προβλέπετε αυτά? Ή δεν καταλαβαίνετε τι γράφετε, ή, ειδικά το τελευταίο, επειδή σκέφτεστε να βάλετε ιδιώτες με τα ΣΔΙΤ και βάλατε και τους λαγούς εκεί, τους εξαδάχτυλους και τους ελευθερίου, αλλά καλοπεράσανε ο προφέστος Ζάπιο. Λοιπόν, για τις συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα, δηλαδή να μπουν μέσα και να λειτουργούν τα μηχανήματα με το προσωπικό, χωρίς και μισθολογικό κόστος, τους ανεβάζετε και το ποσό που είναι να πάρει. Πάμε και κάτι άλλο. Τι έχετε, κύριε Σωμάλη, διαφωνείτε? Α, έλεγα μήπως. Και ένα τελευταίο νούμερο, αυτό είναι το τελευταίο, που αφορά τον ΕΟΠΗ. Ακούστε με τώρα. Βάζετε, λέτε ψέματα, εσχρά ψέματα. Βάζετε στον ΕΟΠΗ πρόβλεψη απόδοση στα νοσοκομεία για φέτος 888 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα φτάσετε μαζί με Ωνάσιο, Παπαγεωργίου, ΕΚΑΒ, Πανεπιστημιακά Στρατιωτικά, δεν θα φτάσετε πάνω από τα 550. Και σας το λέω εγώ έτσι και περιμένω απάντηση αύριο μεθαύριο. Εμείς πέρυσι φτάσαμε στα 780 με όλα αυτά μαζί. Στα νοσοκομεία του ΕΣΥ μέχρι 1η-9η είχαν δοθεί 420 εκατομμύρια. Από τότε, είναι οι αποφάσεις που είχαμε υπογράψει εμείς τον Ιούνιο, οι τελευταίες. Από τότε δεν έχει πέσει cents. Σέντς δεν έχει πέσει. Θα δώσετε τα υπόλοιπα από 15 μέχρι 30 Δεκεμβρίου. Θα δώσετε τα υπόλοιπα. Δεν νομίζω να προλάβετε. Δεν θα υπογράφουν τα εντάλματα οι επίτροποι. Ωραία. Έχουν κλείσει όπου να, όπως το ξέρω. Κλείστε. Άρα, κάντε ένα προϋπολογισμό, ο οποίος έχει πολλά ψέματα, πάρα πολλά ψέματα. Είναι
η τέταρτη φούσκα που σπάει. Κύριε Πουλάκη, φτάσατε τα 10 λεπτά. Τι τελειώνω, έπρεπε να έχετε τελειώσει. Είναι η τέταρτη φούσκα που σπάει. Έσπασε η φούσκα με το Μακεδονικό. Τώρα θα υπερασπίσετε τη συμφωνία. Έσπασε η φούσκα με το Μάτι. Τώρα είναι κλιματική αλλαγή. Έσπασε η φούσκα με το θα βάζετε σειρματοπλέγματα στο Αιγαίο. Τώρα δεν μπορούμε να πνίξουμε τους ανθρώπους, όπως και έτσι πρέπει να γίνεται βέβαια. Λοιπόν, και τώρα εδώ με τον προϋπολογισμό, που προβλέπεται ανάπτυξη 2,8% όταν μειώνεται τη ρευστότητα αυτών που καταναλώνουν. Εδώ θα είμαστε και του χρόνου και τότε θα δούμε τα ξέτελά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ τώρα...